Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αν ήσασταν πάρα πολύ σίγουροι ότι έχετε μαζί σας όλη την κοινωνία όπως το παρουσιάσατε, κύριε της κυβέρνησης, δεν θα δανειζόσασταν από μια αριστερά που δεν την ακούσατε ποτέ. Ούτε από το Γλινό, ούτε από το Δελμούζο. Δάνειο. Τα πήρατε. Και μιλάμε για πριν από πολλές δεκαετίες θέσεις. Γιατί δεν είπαν μόνο αυτά, είπαν και άλλα. Αλλά είναι ωραίο να επικαλείσαι την αριστερά όταν τη χρειάζεσαι για να δώσεις χρώμα. Έτσι κι εγώ θα σας απαντήσω με κάτι που δεν υπάρχει ούτε κάτι ιδέα μέσα στο νομοσχέδιό σας και προέρχεται από έναν άνθρωπο που τουλάχιστον δεν δήλωσε ποτέ στη ζωή του αριστερός. Και είναι, θα σας πω στο τέλος, να έχει και suspense. Τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικές ασκήσεις και από τους πιο υψηλούς πόθους του ανθρώπου. Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου. Και επειδή οι αρχές αυτές είναι αληθινές, κυρία Υπουργέ, πρέπει να μην ξεχνούμε πως υπάρχει μια καλή παιδεία, εκείνη που ελευθερώνει και βοηθάει τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον εαυτό του. Και μια κακή παιδεία, εκείνη που διαστρέφει και αποστεγνώνει και είναι μια βιομηχανία που παράγει τους ψευδομορφωμένους και τους νεόπλουτους της μάθησης που έχουν την ίδια κύβδηλη ευγένεια με τους νεόπλουτους του χρήματος. Λέμε και διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι ζούμε σε ένα χάος ηθικό. Όταν όμως από τα δύο σκέλη το ένα υπερτροφεί, το άλλο ατροφεί. Λέμε και διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι ζούμε σε ένα χάος ηθικό. Αυτό σε μια στιγμή που ποτέ άλλοτε η κατανομή των στοιχείων της υλικής μας ύπαρξης δεν έγινε με τόσο σύστημα, τόσο στρατιωτική θα έλεγα τάξη, τόσο αδυσόπιτο έλεγχο. Αν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Συμβαίνει όμως να αποτελεί και ένα εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών. Προσκτάται η γλώσσα στο μάκρος των αιώνων ένα ορισμένο ήθος. Και το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις. Χωρίς να λιμονεί κανείς ότι το μάκρος, στο μάκρος 25 αιώνων, ούτε ένας δεν πέρασε που να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι είναι το μεγάλο βάρος παράδοσης που αυτό το όργανο σηκώνει. Δεν αρκεί να ονειροπολούμε με τους στίχους. Είναι λίγο. Δεν αρκεί να πολιτικολογούμε. Είναι πολύ. Κατά βάθος, ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένας σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες το τελικό αποτέλεσμα. Ο παράδεισος και η κόλαση που θα χτίσουμε. Αν η ποίηση παρέχει μια διαβεβαίωση και δει στους καιρούς τους μικρόψυχους, μεταφράζω τη γερμανική λέξη, είναι ακριβώς αυτή, ότι η μοίρα μας παρόλα αυτά βρίσκεται στα χέρια μας. Οδυσσέας Ελίτης την ημέρα που του ανήγγυλαν ότι θα πάρει τον Νόμπελ, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Μεγάλη Βρετάνια. Ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει η άποψή του πουθενά. Και εσείς πήρατε τη γλώσσα και την κάνατε συνταγή μαγειρικής. Στη χώρα αυτού του ανθρώπου, αυτού του Νόμπελ, μου μιλάτε για ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για αμερικάνικες προδιαγραφές. Εφευρέσατε το βάρος του ηθικό πίσω από τη λέξη κοσμία ή κοσμιοτάτη. Και έρχομαι και σας ρωτάω, ειλικρινά σας ρωτάω, εμάς που πετάμε πετάλες με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνετε, γιατί δεν είναι απλώς συνδεδεμένο με την αγορά. Είναι ομού και κοινικό. Τα πρότυπα σχολεία που πάτε να φτιάξετε όπως θέλετε να τα φτιάξετε και να τα πολλαπλασιάσετε, στην πραγματικότητα είναι ένα πουλ, μία δεξαμενή για να βρείτε εύκολα εξώδεις ελληνικού λαού και δημοσίου τους επόμενους CEO. Τίποτε πέραν αυτού. Γιατί αν πάτε στις δεξιότητες και έχετε ένα παιδί στα 12 ή στα 13 που ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες και είναι διάνοια στο hacking, που τα μαθηματικά του και οι γνώσεις του υπολογιστές ξεπερνούν κατά πολύ το μέσον όρο ανθρώπων που έχουν πάει και στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, τι θα το κάνετε? Θα του δώσετε διαγωγή κοσμία? Έχετε τέτοιο σύστημα ώστε να καταλάβετε από μια φαινομενικά παραβατική συμπεριφορά τη διανοητική ικανότητα ενός παιδιού σε επίπεδο δεξιοτήτων?
Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να προϋπάρχει γνώση. Η δεξιότητα έρχεται μετά. Έρχεται ως πολλαπλασιαστής ισχύος της γνώσης. Και αυτό δεν είναι ένα σχολείο που παρέχει τη γνώση αφιδός και ισομερός και ομοιογενός στο σύνολο του πληθυσμού, στο επίπεδο του δημόσιου σχολείου. Την παρέχει κατηγοριοποιημένη, βαθιά ταξική και το φτάνει σε όλα τα επίπεδα. Έζησα την εμπειρία μαθήτριας δημοτικού, της πρώτης δημοτικού που έκανε μάθημα με τηλεκπαίδευση λόγω κορονοϊού. Δεν θέλετε να το ζήσετε. Δεν θέλετε να το ζήσετε. Απέχει από την εκπαίδευση, όχι σαν το φάτι με το ρετσινόλαδο που λέει ο ελληνικός λαός. Απέχει από την ουσία. Και μετά άκουσα γιατρό που ο αδερφός του δίνει εξετάσεις σε αγγλικό top πανεπιστήμιο στο τρίτο έτος της ιατρικής. Και τώρα, γιατί βολεύει το κεφάλαιο σε αυτή τη φάση με την κρίση του κορονοϊού, όλα τα μαθήματα γίνονται με teleconference. Και το παιδί έδινε εξετάσεις για να περάσει σοβαρό μάθημα του τρίτου έτους. Ξέρετε τι μου είπε? Να φύγω να πάω σπίτι να βοηθήσω τον αδερφό μου. Γιατί δεν φαίνεται στην teleconference. Θα ρωτούσε το πανεπιστήμιο και θα απαντούσε ο αδερφός του που είναι ήδη γιατρός και κάτι παραπάνω ξέρει. Ουδή είναι λίγα τα παραδείγματα που στην Αμερική που κατά καιρούς την καταβάζεται κάτω γονέων που αγόρασαν πτυχία. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, φέρατε εσείς ένα νομοσχέδιο που είναι πραγματικά ανοιχτό και πραγματικά προοδευτικό. Ποιο είναι το καλό σχολείο? Το καλό σχολείο είναι αυτό το οποίο το παιδί ανυπομονεί να πάει. Αδειμονεί να πάει. Στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο, γιατί θα παίξει και μέσα από το παιχνίδι, με τη βάση της ρίζας της λέξης, θα διδαχθεί. Πρέπει να είναι ένα σχολείο που δεν είναι καταφύγιο, δεν είναι πάρκινγκ. Είναι ένα σχολείο το οποίο ανοίγει μυαλά, δεν τα κλείνει. Για να ανοίξει τα μυαλά, πρέπει να είναι ανοιχτά τα μυαλά της πολιτείας στην παιδεία που θέλει. Δεν μπορεί να είναι ένα σχολείο το οποίο το βλέπει ως λούκι για να εξασφαλίσει τα προστοζήν, πιστεύοντας ότι τάχα μου δήθεν μαθαίνει να αναγνωρίζει το ωραίο από το οποίο προκύπτει το ευζήν, και το ωραίο σημαίνει να είναι κάποιος όριμος, δηλαδή να είναι στην ώρα του. Έχετε βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο. Μιμήστε, μιμήστε, αλλά δεν μιμήστε πράξεις σπουδαίες και τέλειες. Μιμήστε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Είστε αποκομμένοι από την ελληνική πραγματικότητα του σχολείου, η οποία έχει ανθρώπους που είναι αναπληρωτές 15 και 20 χρόνια και το αντέχουνε και πηγαίνουνε και διδάσκουνε, και αντί να τους μονιμοποιήσετε που έχουν το κουράγιο εκκρεμής να μην ξέρουν αν θα δουλέψουν ή όχι, δεν αφήσανε τους φοιτητές τους, δεν αφήσανε τους μαθητές τους σε κανένα και με κανένα τρόπο και με προσωπικό κόστος. Λέγατε για το κρούσμα αυτή τη στιγμή του δασκάλου απάνω στην Ξάνθη, και έχετε δάσκαλο ο οποίος πηγαίνει μόνος του σε 4 σχολεία. Σε 4 σχολεία είναι αυτός που το έπαθε, γι' αυτό κλείσανε οι 80. Σε 4 σχολεία έχετε ένα δάσκαλο, σε 4 σχολεία. Σε 4 σχολεία. Τι κάνει, παίρνει το αυτοκίνητό του και πάει. Πληρώνει και βενζίνη. Μπαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πάει σε 4 σχολεία ο δάσκαλος που κόλλησε κορονοϊό. Και καθόμαστε εδώ και συζητάμε ότι μου αναβαθμίζετε μια παιδεία που έχετε ένα δάσκαλο σε εκείνη την περιοχή να διδάσκει σε 4 σχολεία. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Είτε είναι γυμναστής, είτε κάνει αγγλικά, είτε κάνει οτιδήποτε. Φέρατε λοιπόν ένα που μοιάζει μοντέρνο. Με ακριβέστατα κατά τον ελίτη, ειλικρινά το επαναλαμβάνω, την νεόπλουτη αντίληψη της μάθησης που έχει την ίδια κύβδηλη ευγένεια με τους νεόπλουτους του χρήματος. Είσαστε νεόπλουτοι απέναντι στη γνώση. Με τις υγείες σας δεν θα το ψηφίσουμε.